Ελλάδα μπορεί να ξαναβγεί στις αγορές πιθανόν το 2015, εφόσον τηρηθούν πιστά οι στόχοι του προγράμματος και προειδοποιεί πως δεν υπάρχουν περιθώρια απόκλισης. Εκτιμά ότι το σύνολο των μέτρων μέχρι το 2014 θα φτάσει στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας όμως ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αύξηση του φορολογικού βάρους παρά μόνο για σύλληψη της φοροδιαφυγής, καθώς και ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει κυρίως από τη μείωση των δαπανών. Ο επικεφαλής του προγράμματος υποστηρίζει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η Ελλάδα να διατηρήσει νοοτροπίες ταμπού, όπως λέει, που αφήνουν στο απειρόβλητο δέκο δημόσιο και μισθούς. There are no more, as I've said before, low-hanging fruit, no more easy adjustment. Fiscal adjustment needs to be underpinned by fiscal structural reform. And that, in my view, will entail addressing some difficult issues, some, if you want, taboos, as we have talked about before. Streamlining of the system for social transfers. It means closing enterprises or public enterprises that has outlived their usefulness. And it means steadily reducing the public payroll, the number of employees in the public sector. If that's another risk, if there are no such fundamental structural reform in the public sector, the deficit will get a stuck at too high a level. Αλλά και η Κριστίν Λαγκάρντ με συνέντευξή της στο ABC προειδοποιεί ότι θα απαιτηθούν θυσίες και ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα ακόμη, ενώ επιμένει στις μειώσεις μισθών ακόμη και σε επίπεδα Κροατίας. The minimum wage of Greece is currently about 50% higher than that of Portugal, 17% higher than that of Spain, and a multiple of the minimum wage applicable in countries like Croatia, for instance. So, a lot had been done in the last few years to increase those numbers. Now, clearly, the country has to get back on a pace that is sustainable in the long term. Clearly, growth is not going to come out of those changes in minimum wage because there will be less consumption, there will be less tax collection on that particular aspect of the market. But it's a necessary step to actually improve the competitiveness of the country. Στις 19 Μαρτίου αναμένεται και η πρώτη δόση από τους Ευρωπαίους μετά την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης, η οποία προβλέπει δρακόντιους όρους για την τήρησή της, όπως επιβολή τόκων υπερημερίας 2% πάνω από το Euribor, καθώς και η παραίτηση από την ασυλία έναντι αγωγών, δικαστικών αποφάσεων και κατασχέσεων για περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. This morning, the IMF's executive board approved continued support for Greece's ambitious economic program. The board agreed new financing of 28 billion euros over the next 4 years. This financing is part of the overall package of support from the IMF and Greece's European partners. The board stressed that Greece's continued reform efforts to improve competitiveness and restore economic growth will be key in overcoming the crisis. Η μάχη μετατοπίζεται πλέον εκτός από το δημοσιονομικό και στο μέτωπο της ανάπτυξης, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ανακοινώνει στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα ότι εξασφαλίστηκαν δάνεια ύψους 1 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία θα κατευθυνθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μπορέσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση, και για κεφάλαια κίνησης και για να συμπληρώσουν την επένδυση η οποία είχε εγκριθεί. Γιατί τώρα υπάρχουν επενδυτές, μικροί και μεσαίοι, οι οποίοι έχουν εγκριθεί ένα πρόγραμμα για να πάρουν τα λεφτά και δεν μπορούν να πάρουν από την τράπεζα ούτε ένα ευρώ. Μέσα στον Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, το πακέτο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα μας. Αυτή την ώρα, σας είπαμε, ο κύριος Ράιχενμπαχ και ο κύριος Ματίας Μόρς δίνουν στις Βρυξέλλες συνέντευξη τύπου. Θα μας πει τα νεότερα σε πολύ λίγο ο Μανώλης Πινθουράκης. Πάμε προς το παρόν στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο, καθώς είχαμε μια ενδιαφέρουσα, Παντελή, δήλωση του Προέδρου των Βιομηχάνων της Γερμανίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η Ελλάδα αξίζει και πρέπει να της δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Ναι, Λίνα, να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια άλλη είδηση σήμερα, αυτή που δημοσιεύουν οι Financial Times, ότι η καγκελάριος Μέρκελ πρότεινε ένθερμα στους αρχηγούς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων τον Υπουργό Οικονομικών Wolfgang Schäuble ως διάδοχο του κ. Γιούνκερ στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Αυτό υποστηρίζει σήμερα ρεπορτάζ της Financial Times, των γερμανικών Financial Times. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επιλογή Σόιμπλε θα ενίσχυε το ρόλο της Γερμανίας στην Ευρωζώνη, ενώ ο ίδιος είναι πολύ έμπειρος και έχει τεράστια επιρροή, όπως ξέρουμε. Όμως, ήδη έχουν εκδηλωθεί πρώτες αντιδράσεις.
Ήδη, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, την πρόταση αυτή έχουν απορρίψει ο Φιλανδός Πρωθυπουργός ο Κατάινεν, αλλά και ο Ιταλός συνάδελφός του, ο κ. Μόντι. Ενώ ανάλογες αντιδράσεις υπάρχουν και στη Γαλλία. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ο Σαρκοζή φοβάται ότι η θέση της Γερμανίας μπορεί να ενισχυθεί υπερβολικά. Τώρα, Λίνα, όπως είπες και εσύ, δηλώσεις που αφορούν την Ελλάδα έκανε σήμερα στη γερμανική ραδιοφωνία πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχάνων, ο κ. Hans Peter Keitel, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα ώστε να βοηθήσει η ίδια τον εαυτό της. Ο Καϊτέλ, που χθες συναντήθηκε εδώ στο Βερολίνο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπακοσταντίνου, μίλησε για άλλη μια φορά με θέρμη για το ενεργειακό πρόγραμμα ήλιος της χώρας μας, λέγοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται τέτοια προγράμματα μέλλοντος και όχι διαρκώς νέα πακέτα βοήθειας. Και πρόσθεσε, με την Ελλάδα δεν πρέπει να ακολουθούμε συνεχώς διαδικασίες δασκάλου-μαθητή. Στην Ελλάδα, λέει ο κύριος Καϊτέλ, υπάρχει πολύ περισσότερο πάθος για έξοδο από την κρίση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ στη Γερμανία. Λίνα. Υπάρχει στην Ελλάδα όμως και μεγάλο πάθος με τη διαφθορά, όπως θα δούμε στο επόμενο δελτίο μας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή της διαφθοράς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως αποκάλυψε το Μέγκα. Η περίπτωση του ξενοδόχου από την Αργολίδα που πλήρωσε μίζα για να πάρει την επιχορήγηση που εδικαιούτο είναι μόνο η κορυφή στο παγόβουνο αυτό. Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, το άλλο θύμα των επίορκων υπαλλήλων, ο πρόεδρος μεγάλης βιομηχανίας Ξυλίας στη Δράμα, μίλησε για συγκεκριμένους υπαλλήλους και χαρακτήρισε σφικοφολιά το αμαρτωλό τμήμα ιδιωτικών επενδύσεων. Η Άννα Διαμαντοπούλου, που ξύλωσε ολόκληρη τη διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, έκανε λόγο για μηδενική ανοχή και προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την υποστήριξη όσων υπαλλήλων καταγγέλουν υποθέσεις διαφθοράς. Νέα στοιχεία σοκ έρχονται στην επιφάνεια για επίορκους υπαλλήλους στο αμαρτωλό τμήμα ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά την αποκάλυψη του Μέγκα πως επιχειρηματίας από τη Δράμα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ξύλου, αναγκάστηκε να δώσει μίζα για να εγκριθεί επιχορήγηση ύψους 4.400.000 ευρώ για επένδυση στη βιομηχανία του. Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, ο επιχειρηματίας περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πως λειτουργούσε το κύκλωμα που απαιτούσε τεράστια ποσά για να στηρίξει τις επενδύσεις. Όταν κατέβηκα στο Υπουργείο κάτω, με είπαν ότι κατέβηκα με λάθος δρόμο. Από λάθος δρόμο. Ποιος ήταν ο κανονικός? Ο κανονικός ήταν να πας μέσω εταιριών, οι οποίες νομιμοποιούν τη μίζα. Μάλιστα. Ο κανονικός ήταν να βρείτε μια εταιρεία να υποκαλεί. Μια εταιρεία αναπτυξιακή που υπάρχουν στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι, οι οποίες διεκπαιρώνουν όλη την υπόθεση, το φάκελο. Ο επιχειρηματίας κατονομάζει συγκεκριμένο υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τον εκβίαζε και του ζήτησε μίζα 200.000 ευρώ. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο υπαλλήλους που έχουν ήδη συλληφθεί για την εκβίαση του ξενοδόχου από την Αργολίδα. Χρέωσα το φάκελο στον κύριο Καραζάκη. Ρώτησαν πότε θα πληρωθούμε, να ξέρουμε. Με λέει, ο φάκελος το βλέπεις εδώ. Πρέπει να τον ολοκληρώσουμε. Τι λείπει, να το συμπληρώσουμε. Και μετά λέει, αναλόγως αν έχει κίνητρο, θα πάει μπροστά. Αν δεν υπάρχει κίνητρο, θα μπαίνει άλλος φάκελος από πάνω που έχει κίνητρο. Σας το είπε έτσι ξεκάθαρα. Ο Σταύρος Γκανής έκανε λόγο για την ύπαρξη μεγάλου κυκλώματος που το χαρακτήρισε σφικοφολιά. Το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ αυτό που διαπίστωσα όταν κατέβηκα από την πόλη μου, ήταν μια σφικοφολιά. Αλλά αυτές οι σφίγγες δεν πεθαίνανε. Συτσιμπούσανε από παντού. Ήταν όλοι οι ίδιοι. Ένας όροφος, ο τέταρτος όροφος. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ξύλωσε ολόκληρο το αμαρτωλό τμήμα ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και ζήτησε να ελεγχθούν τα οικονομικά των υπαλλήλων και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, διεμήνυσε πως θα υπάρξει μηδενική ανοχή και προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη όσων καταγγέλουν υποθέσεις διαφθοράς. Μηδενική ανοχή και πολύ σκληρή τιμωρία σε αυτούς οι οποίοι πάνε σε αυτό το αδίκημα. Δεύτερον, μηδενική ανοχή σε αυτούς που κάθονται στο διπλανό γραφείο και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία, εγώ να καταγγείλω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι στο ίδιο γραφείο 20 χρόνια με κάποιον, να πλουτίζεις συνεχώς δίπλα σου, να είσαι δημόσιος λειτουργός και να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις γιατί δεν σε αφορά. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Καθώς, Σοφία, οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι δύο επίορκοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο με τα 120.000 ευρώ που είχαν ζητήσει από τον επιχειρηματία για να ξεμπλοκάρουν την επιχορήγησή του. Τι υποστήριξαν? Οι δύο, Ελλήνα, οι οποίοι απολογούνται ακόμη στον 7ο τακτικό ανακριτή, διατηρούν
μια γραμμή άρνησης. Μάλιστα, ο πρώτος κατηγορούμενος, ο πρώτος υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης, την οποία του έστησε ο καταγγέλων ξενοδόχος. Επέμεινε, όπως λέει ο κατηγορούμενος, να συναντηθούν εκτός γραφείου για να μου επιστρέψει κάποια έγγραφα για την υπόθεσή μου. Ήταν αφέλειά μου, μου έδωσε μια πλαστική σακούλα και τότε αμέσως με συνέλαβαν. Αρνείται κατηγορηματικά ότι ζήτησε χρήματα προκειμένου να προωθήσει τον φάκελο της επιδότησής του με 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτήθηκε από την ανακρίτρια αν συνηθίζεται να γίνονται ραντεβού εκτός υπηρεσίας. Υποστήριξε ότι δεν συνηθίζεται, αλλά ήταν αφέλειά μου που εγώ έκανα δύο ραντεβού με τον επιχειρηματία εκτός γραφείου και τόνισε ότι ο συγκεκριμένος καταγγέλων ήθελε να εκδικηθεί τους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτή ήταν η θέση του πρώτου και βασικού κατηγορούμενου, καθώς βρέθηκε συνελήφθη από αυτοφόρομα τα 120.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τον δεύτερο κατηγορούμενο, υποστήριξε ότι ήταν φίλοι με τον πρώτο, ήξερε ότι παρκάρει εκεί κοντά, στο πάρκινγκ του μετρό του Κεραμικού. Μου τηλεφώνησε, πήγα να τον πάρω και τότε με συνέλαβαν και εμένα. Μάλιστα. Η θέση του δεύτερου είναι αυτή. Υποστηρίζει μάλιστα ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία, δεν ήταν η θέση του τέτοια στο Υπουργείο Ανάπτυξης και γι' αυτό το λόγο αρνείται την κατηγορία. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πρέπει, πολύ. Λίνα, αν έχω λίγο χρόνο, ναι, να σου πω κάτι σχετικό ακόμα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς κατέθεσε πριν από λίγο μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο κ. Ξινίδης, στην οποία κατακύλεται ότι υπάρχει κατάληψη στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην πλατεία Κάνιγκος. Η κυρία Ράικου πριν από λίγο έδωσε εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας τροκατατικής εξέτασης προκειμένου διαπιστωθεί αν πράγματι γίνεται κατάληψη και αν πράγματι υπάρχουν τέτοια περιστατικά, τότε θα πρέπει να τηρηθεί αυτόφορη διαδικασία. Σοφία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα και άλλες κομπίνες που είχαν στηθεί, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες χιλιάδες προνοιακά επιδόματα μαϊμού δίνονταν για χρόνια σε ανάπηρους φαντάσματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία από την απογραφή που κάνει το Υπουργείο Υγείας για τους δικαιούχους. Και αυτή η απογραφή ολοκληρώνεται σήμερα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάρκος Μπόλαρης, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, έκανε λόγο για ολόκληρες βιομηχανίες έκδοσης πλαστών επιδομάτων που είχαν στηθεί από επίορκους γιατρούς και δημοτικές υπηρεσίες, ενώ σε χιλιάδες περιπτώσεις κάποιοι έπαιρναν διπλά και τριπλά επιδόματα. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει το Υπουργείο Υγείας στη διάθεσή του τα πρώτα στοιχεία από την απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων που ολοκληρώνεται σήμερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, μετά την απογραφή θα διαγραφούν τουλάχιστον 30.000 δικαιούχοι, οι οποίοι εισέπραταν μέχρι σήμερα επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται. Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, ο Υφυπουργός Υγείας Μάρκος Μπόλαρης εξήγησε ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις δικαιούχων που είναι εγγεγραμμένοι σε δύο ή τρία μητρώα ταυτόχρονα, αποδίδοντας το φαινόμενο και σε πολιτικά ρουσφέτια. Όταν έχω σε έναν τόπο 100-200 περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Στον εισαγγελέα, εκτός από τον γιατρό, στον εισαγγελέα θα στείλετε αυτούς που θα... σίγουρα εγώ έχω μάθει ότι έχουν εντοπιστεί τα σημειώματα βουλευτών και υπουργών για ρουσφέτια. Να σας πω, κύριε Οικονομέα, εγώ εάν είχα τέτοιο χαρτί θα το είχα δείξει. Λοιπόν, σας είπα ότι το εικάζω με τα βεβαιότητος. Από το κόσκινο των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας περνούν μεταξύ άλλων η περίπτωση της Ζακύνθου, όπου μέσα σε λίγα χρόνια τυφλοί αυξήθηκαν από 300 σε 700, καθώς και φάκελοι 107 ασφαλισμένων από την περιοχή του Δήμου Ελεσίνας, που ελέγχονται για τον τρόπο που έλαβαν τα προνοιακά επιδόματα, με παράλληλο έλεγχο σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι το παράδειγμα που ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας σχετικά με τυφλό δικαιούχο επιδόματος, που έβλεπε καλύτερα από την υγιή υπάλληλο του ΚΕΠ. Τηλεφωνεί υπάλληλος του ΚΕΠ από την Πετρούπολη. Ναι. Και λέει, ήρθε σήμερα το πρωί ένας εδώ στο ΚΙΣΕ, συναλλάχθηκε και έφερε τα χαρτιά του για να το κάνουμε την απογραφή. Του ζήτησα συμπληρωματικά, του λέω κάτι μου λείπει από εδώ, κάτι δεν βγαίνει. Μου λέει, μα δέστε τα χαρτιά και τις διαβάζει την παράγραφο 3. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Μα το πρόβλημα λέει είναι ότι ο κύριος έπαιρνε επίδομα τυφλότητος. Και αυτό που δεν έβλεπα εγώ μου το υπέδειξε ο ίδιος στα χαρτιά. Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων αποτελεί το πρώτο βήμα, ενώ ξεκινά άμεσα η διασταύρωση των στοιχείων με εκείνα που διαθέτουν οι Δήμοι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στο Μάιο αναμένεται να αρχίσει η πληρωμή των δικαιούχων με ηλεκτρονικό τρόπο. Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Ο Μανώλης Μηθουράκης είναι μαζί μας. Λέγαμε νωρίτερα, Μαρόλη, ότι παρακολούθησε στη συνέντευξη του κυρίου Ράιχενμπαχ και του κυρίου Μος εκεί. Τι είπαν?
Ναι, Λίνα, είναι εξελίξει η συνέντευξη του κυρίου Μουρς. Ο κύριος Ράιχεμπαχ έδωσε πριν από λίγη ώρα τη συνέντευξή του. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει την τιμητική του. Σε γενικές γραμμές, αν τα συνοψίσουμε, είναι ότι σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Το επεσήμαναν από όλες τις πλευρές. Σε ό,τι αφορά επίσης τον κύριο Ράιχεμπαχ, αυτό το οποίο υπογράμμισε είναι ότι επήγει να υπάρξει βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα αλλά και ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, ούτως ώστε να μπορέσει να προωθηθεί η ελληνική οικονομία και να αρχίσει να λειτουργεί. Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους μεγάλους οδικούς άξονες, σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει κάνει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις έως τον Μάιο. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, είπε ότι δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξει και μια συμφωνία στο εσωτερικό της Ελλάδας σε σχέση με το πώς θα πρέπει να καταρρυμνηθεί το κόστος της υλοποίησης αυτών των έργων. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο επικεφαλής της ομάδας δράσης, ο κύριος Ράιχεμπαχ, πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. I have during the last week seen about half a dozen ministers from both parties and I must say I'm very positively impressed that there is no feeling at all of a lame duck situation. On the contrary, all the ministers are very much aware that the time is pressing and that the opportunity which is now there once the PSI and the discussions on the second support package are behind them, the opportunity to make progress and also the pressure in terms of time because there are very strict deadlines. Στην Ελλάδα τώρα, κυρίες και κύριοι, τα προεκλογικά τύμπανα έχουν αρχίσει να χτυπούν στα επιταλεία των κομμάτων και Ανδρέα Παπαδόπουλο, είχαμε μια απόφαση νωρίτερα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά, που καλεί πίσω 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είχαν καταψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο. Ακριβώς έτσι είναι, με απόφασή του τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο κόμμα, γιατί είχαν διαγραφεί και από το κόμμα, να θυμίσω. Επιστρέφουν οι κύριοι Αλέκος Δερμετζόπουλος, Αναστάσιος Καρυπίδης, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο Ζήσης Τζικαλάγιας. Να πούμε ότι είχαν ψηφίσει τους εφαρμοστικούς αυτοί οι 5 και ήταν ανοιχτή η πόρτα από καιρό για την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα είναι σε προεκλογική ετοιμότητα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινάνε περιοδίες σε όλα τα στελέχη της και φυσικά στο κάδρο έχει μπει και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Με αφορμή την χθεσινή του συνέντευξη αλλά και τα όσα είπε ο κύριος Προβόπουλος, έχουμε επίθεση και σήμερα από τον Γιάννη Μιχελάκη κατά του κυρίου Βενιζέλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα όσα είπε ο κύριος Προβόπουλος χθες δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τις ευθύνες της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το φούσκωμα του ελλείμματος του 2009 και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τελειώνει ο κ. Μιχελάκης τη δήλωσή του λέγοντας ότι με τις υποσχέσεις που έδωσε χθες για αποκατάσταση όλων των αδικιών που προκάλεσαν ο ίδιος και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος επαναλαμβάνει τις ίδιες καταδικασμένες πρακτικές και καταλήγει με το μότο το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε σε αυτές τις εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία, ότι με υποσχέσεις για όλους και για όλα επιβεβαιώνει το τι Παπανδρέου, τι Βενιζέλος. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε πανστρατιά για ένα νέο ξεκίνημα καλεί μεθαύριο το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την εκλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου στην ηγεσία του κόμματος. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες ο κ. Βενιζέλος, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλήψεις της προηγούμενης διετίας και επεσήμανε ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι γιατί οι θυσίες που έκαναν δεν πήγαν χαμένες. Η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, είπε ότι η ψηφοφορία της Κυριακής πρέπει να δείξει σε όλους ότι η παράταξη θα παραμείνει ενωμένη και θα συμβάλλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κοινωνικής του βάσης, κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και στη συνέντευξη τύπου τόνισε ότι η νέα σχέση με τους πολίτες βασίζεται στην αλήθεια. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι έγιναν λάθη στη διακυβέρνηση Παπανδρέου και ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες για τις θυσίες που υποβλήθηκαν. Επεσήμανε ότι οι προσπάθειες όλων μας δεν πήγαν χαμένες και πως οι Έλληνες πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι. Ο κ. Βενιζέλος και τα κορυφαία στελέχη προσπαθούν παράλληλα να σταματήσουν τις διαρροές ψηφοφόρων που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς την αριστερά. Γι' αυτό και ο υποψήφιος νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μέτωπο με την υποκρισία, το λαϊκισμό και την ανευθυνότητα, επικρίνοντας κυρίως τη στάση του Αντώνη Σαμαρά τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η υποκριτική
και θα μου επιτρέψετε να πω προσβλητική για την νοημοσύνη μας ταξινόμηση προσώπων και πολιτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Δεν υπάρχουν οι ηφαισιακοί και οι αναπτυξιακοί. Δεν υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ της περικοπής και αυτοί που είναι κατά της περικοπής των συντάξεων. Το μεγάλο στοίχημα για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι η συμμετοχή σε εσωκομματικές διεργασίες την Κυριακή, καθώς από τον αριθμό των μελών και φίλων που θα προσέλθουν θα κριθεί και η στρατηγική στις εθνικές εκλογές. Στόχος είναι να πιστούν και οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι να προσέλθουν στις κάλπες. Η Άννα Διαματοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα, τόνισε τη σημασία της ψηφοφορίας την Κυριακή, αλλά και την ανάληψη της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ από τον Ευάγγελο Βενιζέλο αυτή την κρίσιμη στιγμή για την παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ την Κυριακή κρίνονται πολλά. Έχει μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στην ανάγκη αναδιάταξης του χώρου, αναδιάταξης της παράταξης, γιατί ο χώρος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κέντρο και η σκεπτόμενη αριστερά, αυτός ο χώρος πρέπει να επανεκφραστεί και να αναδιαταχθεί. Ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος αυτό το διάστημα έδωσε, ανέλαβε μια ευθύνη τρομακτική, δηλαδή είχε αίσθηση χρέους όταν ανέλαβε αυτό το Υπουργείο σε πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και έδωσε μια μάχη που τον έκανε και τον ίδιο και πιο όριμο και πιο σοφό και σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό. Η υποχρέωση αυτή είναι να παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό μια επιλογή βασισμένη σε γνώση, σε πρόγραμμα και σε ένα βάθος χρόνου. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα συντεταγμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του τόπου για τα επόμενα χρόνια. Και πάμε να δούμε, Ιορδάνη, πώς προετοιμάζονται στο ΠΑΣΟΚ για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Θα σου έλεγα τρέχουν για να προλάβουν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Επιτροπή Καταστατικού πριν από λίγο από την Ιπποκράτους, 768 εκλογικά τμήματα έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα, 1074 είναι οι κάλπες. Να σου πω ότι στις μεγάλες περιφέρειες θα είναι online το σύστημα για να μην υπάρχουν δίπλο εγγραφές και να μην υπάρχει κάποιος που θα ψηφίσει δύο φορές. 9 το πρωί ανοίγουν οι κάλπες της Κυριακής και θα κλείσουν 5 το απόγευμα. Μπορεί όποιος θέλει με την αστυνομική του ταυτότητα να πάει να ψηφίσει ή να εγγραφεί ως νέο μέλος και να ψηφίσει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ετεροδημότες θα μπορούν να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο και να βρίσκουν τον αριθμό που έχουν στις εθνικές εκλογές και με την ταυτότητά τους και αυτόν τον αριθμό μπορούν να κάνουν μια αίτηση και να ψηφίζουν οπουδήποτε. Τα μεγάλα κέντρα είναι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ και στο Περιστέρι. Και επίσης, Λίνα, τα αποτελέσματα, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα πράγματα, μετά από ένα δύο ώρο θα έχουν έναν ενδεικτικό αριθμό για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Βέβαια, το αποτέλεσμα θα είναι Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά το μεγάλο ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ είναι η συμμετοχή. Και στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ μπορεί κανείς να βρει και τα σημεία ακριβώς. Ακριβώς είναι όλα τα εκλογικά κέντρα και πού ακριβώς τις διευθύνσεις, αν θέλει να πάει να ψηφίσει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σκληρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στη Λούκα Κατσέλη και τον Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίος της χρέωσε το ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε απροετοίμαστο μπροστά στην κρίση και την χρεοκοπία. Η κυρία Κατσέλη απάντησε, χαρακτηρίζοντας τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, άνανδρη επίθεση που προδίδει αδυναμία και πανικό. Την ίδια ώρα, ο Κώστας Σκανδαλίδης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί μετεκλογικά να στηρίξει κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Η ίδρυση της κοινωνικής συμφωνίας από τη Λούκα Κατσέλη και το Χάρη Καστανίδη συνεχίζει να προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χρεώνουν στους δύο πρώην στενούς συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου ευθύνες για σημαντικούς πολιτικούς χειρισμούς στη διετία της προηγούμενης κυβέρνησης. Θεωρείς ότι το κόμμα της Λούκας θα έχει την τύχη του κόμματος του Γεράσιμου Αρσένη? Χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει ένα Παπανδρέου να τους προσλάβει μετά. Δεν μας αφορά η Λούκα, είναι μια αξιοπρεπής καθηγήτρια κλπ. Αλλά πολιτικό μυαλό σου πω δεν έχει. Έπαιξε μοιραίο ρόλο, είναι το μοιραίο πρόσωπο που άφησε εντελώς ανυπεράσπιστη, εντελώς απροετοίμαστη την παράταξη ενώπιον της χρεοκοπίας. Έντονα αντέδρασε στις δηλώσεις Ανδρουλάκη η κυρία Κατσέλη, η οποία από το κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης του καταλόγησε ανανδρία και πανικό. Άνανδρες επιθέσεις προδίδουν αδυναμία και πανικό. Και ελπίζω προεκλογικός αγώνας να γίνει με όρους σοβαρότητας, με τεκμηρίωση και με συγκεκριμένα επιχειρήματα για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και ενώ οι προεκλογικοί τόνοι ανεβαίνουν, ο Κώστας Σκανδαλίδης επιμένει στη διαφωνία του με άλλα κορυφαία στελέχη που τάσσονται υπέρ της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Αν ο λαός αποφασίσει ότι η μόνη δυνατότητα είναι να πάμε σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ας το κάνουμε κάτω από ορισμένες υποθέσεις και όρους. Προφανώς όχι με τον όρο ότι θα είναι ο κ. Σαμαράς πρωθυπουργός.
Τα συντροφικά μαχαιρώματα πάντως καλά κρατούν, καθώς την ώρα που ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωνε την έναρξη της διαβούλευσης για το νέο ρεύμα που εγκαινίασε μέσα στο Πασόκ, η πάλε ποτέ υφυπουργός του Θεοδόρα Τζάκρη δήλωνε κάθε άλλο παρά ενθουσιασμένη με την πρωτοβουλία του. Στη χώρα του Σοκράτη και του Πλάτωνα δεν χρειαζόμαστε άλλους πολιτικούς φιλοσόφους. Χρειαζόμαστε πολιτικά στελέχη που αισθάνονται ως ομάδα με τα υπόλοιπα στελέχη και μέλη του Πασόκ και όχι ως χωριστές διακριτές φυσιογνωμίες. Παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο, όπου οι τόνοι εν ώψη των εκλογών συνεχώς ανεβαίνουν. Αλέξης Τσίπρας και Φίλιππος Σαχινίδης είχαν σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, ενώ ο Γιώργος Καρατζαφέρης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει παραδώσει τα κλειδιά στους Γερμανούς. Ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος στις εκλογές, ζήτησε η Αλέκα Παπαρίγα, για να αποδυναμωθεί η νέα κυβέρνηση. Να προκύψει ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα από τις εκλογές, ζήτησε η Αλέκα Παπαρίγα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και περιοδεύει. Η γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος θα επισκεφτεί εργοστάσια της περιοχής και θα συνομιλήσει με τους εργαζόμενους. Όσο πιο ψηλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκλογικά, τόσο πιο αδύναμη θα είναι η κυβέρνηση. Όλες οι άλλες λύσεις που ακούγονται, παρά τις επιμέρους διαφορές που έχουν, ισχυρίζονται το εξής πράγμα. Μετεκλογικά θα αναδιαπραγματευτούμε. Στη Βουλή, ο Γιώργος Καρατζαφέρης ζήτησε να δώσει εξηγήσεις ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με τα όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι είχαν ενημερωθεί πλήρως από τον ίδιο πριν τις εκλογές, ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου, για το δημόσιο έλλειμμα της χώρας. Ο πρόεδρος του λαός άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση ότι παρέδωσε τη χώρα στους Γερμανούς. 11,5 δισεκατομμύρια μας ζητάει ακόμα η Γερμανία με τον εδώ πρωθυπουργό της, τον κύριο Άχεμπανγκ. Αυτός παίρνει αποφάσεις, αυτός καθορίζει, αυτός μιλάει, αυτός λέει πώς είναι η κατάσταση της χώρας. Παραδώσατε τα κλειδιά της χώρας. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 41. Ξαναγίνεται τώρα. Ποια είναι η αντίσταση της κυβέρνησης? Αυτά θέλω να συζητήσουμε με τον κρυπτόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος έχει εμφανιστεί στην αίθουσα 2 μήνες. Σε προεκλογικούς τόνους υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Φίλιππο Σαχινίδη. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι ήρθε η ώρα να ανατραπεί η κυβέρνηση, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του απάντησε ότι ασκεί πολιτική με αναδιαφικά συνθήματα. Θα πρότεινα, κύριε Πρόεδρε, ίσως να θεσπίζατε, αντί για την ώρα του Πρωθυπουργού, έτσι όπως έχετε μετατρέψει την κοινοβουλευτική διαδικασία και την ίδια τη δημοκρατία μας, την ώρα του κυρίου Ράιχενμπαχ. Διότι αυτός είναι ο πραγματικός υπερπρωθυπουργός της χώρας. Αυτός σχεδιάζει, παράγει, υλοποιεί, υπαγορεύει και ελέγχει την εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε αυτές τις συνθήκες η έξοδος από το ευρώ δεν θα είναι θετική για την οικονομία και δεν την προτείνουμε. Ο ελληνικός λαός σε λίγες εβδομάδες θα προσέλθει στις εκλογές και την ώρα που θα πάει να ψηφίσει θα έχει ταυτίσει την πρόταση, την πολιτική της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ με τις εξής προτάσεις. Πετρέλαια του Τσάβες, στάση πληρωμών, έξοδος από το ευρώ. Αυτά τα τρία είναι ό,τι μπορεί να συγκρατήσει από το δημόσιο διάλογο στον οποίο διεξάγεται τις προτάσεις που καταθέτει. Ενώ για το PSI ενδιαφερόντουσαν όλοι. Όλοι. Η κυρία Μέρκελ πήρε τους τραπεζίτες και τους στραγγάλισε. Ο κύριος Γιούνκερ έκανε το ίδιο. Ο κύριος Σαρκοζή έκανε το ίδιο για να μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση μετά. Για τους Έλληνες ομολογιούχους δεν ενδιαφέρθηκε κανένας ξένος πρωθυπουργός. Σύνδεση με την Κωνσταντίνα Καζατζή τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία Κωνσταντίνα αποφάσισε να προχωρήσει σε 48 ώρες απεργίες. Νωρίτερα οι ναυτεργάτες είχαν συνάντηση με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Κουτρουμάνη. Θα έχουν συνάντηση αύριο το μεσημέρι, Ελίνα. Έστω και τελευταία στιγμή θα γίνει αυτή η συνάντηση αύριο το μεσημέρι, αν όλα εξελιχθούν καλά. Η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Κουτρουμάνης και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Νωρίτερα το πρωί εξήγηλαν επαναλαμβανόμενες 48 ώρες από το πρωί της Δευτέρας στις 6. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα πλοία της αυτοπλοείας θα παραμείνουν δεμένα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια παρατεταμένη απεργία θα προκαλέσει προβλήματα στη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Έχουν σταλεί μάλιστα και επιστολές από την Κρήτη και από τις Κυκλάδες από παραγωγικούς φορείς. Οι ναυτεργάτες επιμένουν ωστόσο, λένε ότι δεν θα αφήσουν να καταστραφεί ο κλάδος τους. Διαμαρτύρονται για το συνταξιοδοτικό, για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, για τη συγχωνεύση των ταμείων τους.
Δηλώνουν αποφασισμένοι, ωστόσο αύριο αυτή η συνάντηση το μεσημέρι ίσως φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Μακάρι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα πάμε στην Μαργαρίτα Βεργολιά. Μαργαρίτα, ημέρα εθνικού πένθους η σημερινή στο Βέλγιο. Θρηνή τους 28 νεκρούς, 22 ήταν παιδιά. Βρήκαν όλοι τους τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα στη Σύραγγα στην Ελβετία. Εντός της ημέρας, Λίν, αναμένεται ο επαναπατρισμός των σώρων των θυμάτων με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ορισμένα από τα 24 παιδιά που τραυματίστηκαν στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα επέστρεψαν αργά χθες στο Βέλγιο, στην πατρίδα τους, μαζί με τους συγγενείς τους. Τουλάχιστον άλλα 12 παραμένουν υπονοσηλεία στην Ελβετία, 4 σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όσο για τα αίτια της τραγωδίας, ακόμη ερευνώνται. Οι καμπάνες όλων των εκκλησιών του Βελγίου ηχούν πένθυμα. Ενός λεπτού σιγή τηρείται στα σχολεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα μέσα ενημέρωσης, στη μνήμη των 28 θυμάτων από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ της Ελβετίας. Μεσίστιες σχηματίζουν σήμερα οι σημαίες και στην Ολλανδία, καθώς από τα 22 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, τα 7 ήταν Ολλανδικής καταγωγής. Τα σχολεία του Χέβερλε και του Λόμελ στο Βέλγιο, όπου φοιτούσαν οι 12χρονοι μαθητές, έχουν μετατραπεί σε τόπους προσκυνήματος. Λουλούδια, ζωγραφιές και κεριά γεμίζουν κάθε γωνιά. Petite fille, mes deux filles, oui. Pour nous, c'est très important, parce qu'on est plein dans le deuil. Δραματικές οι ώρες για τους γονείς των θυμάτων που μετέβησαν χθες στην Ελβετία για να αναγνωρίσουν τις ορούς των παιδιών τους. Συντετριμένοι πήγαν στο σημείο της τραγωδίας και άφησαν μερικά λουλούδια. Λίγο αργότερα άρχισε και ο επαναπατρισμός των παιδιών που φέρουν τα πιο ελαφριά τραύματα. Οι γιατροί λένε ότι έκαναν συνολικά 50 εγχειρήσεις σε 16 παιδιά. 4 από αυτά παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση σε 2 νοσοκομεία της Ελβετίας. For those children, they are of course in a very serious situation and there is no possibility for repatriation. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, με τις αρχές να επικεντρώνονται σε 3 πιθανές εκδοχές. Είτε να υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στο λεωφορείο, είτε να ανέκυψε πρόβλημα υγείας του οδηγού, είτε να πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Σύμφωνα με τα βελγικά και ελβετικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται μαρτυρίες των παιδιών που επέζησαν, ο οδηγός είχε επιχειρήσει να αλλάξει ένα DVD ακριβώς πριν συμβεί το δυστύχημα. Η ελβετική αστυνομία χαρακτηρίζει τη θεωρία αυτή απλή εικασία. Ενώ η εταιρεία στην οποία ανήκε το λεωφορείο λέει ότι θα ήταν αδύνατο για ένα παιδί να δει τι έκανε εκείνη τη στιγμή ο οδηγός, καθώς οι θέσεις οδηγού και επιβατών είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Στην Ιταλία τώρα, Μαργαρίτα, εξηγήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καλείται να δώσει ο διάσημος Ισπανός αρχιτέκτονας ο Σαντιάγο Καλατράβα για το διωγγωμένο κόστος της κατασκευής της νέας γέφυρας στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας. Όταν πριν από 11 χρόνια εγκρίθηκαν τα σχέδια του Καλατράβα, Λίνα, το κόστος είχε υπολογιστεί στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, το κόστος έφτασε τα 6,7 εκατομμύρια και τελικά ξεπέρασε τα 11,2 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τριπλασιάστηκε δηλαδή. Αυτό που λένε οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές είναι ότι ο Καλατράβα ήθελε να φτιάξει για οικοστικούς λόγους μία αψίδα στη γέφυρα. Αυτό όμως προκάλεσε προβλήματα στην κατασκευή. Η εισαγγελία τώρα θεωρεί συνυπεύθυνους 6 τεχνικούς, οι οποίοι ήταν και υψηλόμισθοι σύμβουλοι του Καλατράβα. Εκτιμώ ότι η ζημιά θα είναι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, λόγω και της κακής κατασκευής και λαθών στο σχεδιασμό του έργου, το οποίο παραδόθηκε το 2008. Τώρα ο Ισπανός αρχιτέκτονας έχει 90 ημέρες στη διάθεσή του για να αποστείλει γραπτό στις εξηγήσεις του. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας του Γενικού Λογιστήριου θα αποφασίσει αν θα βάλει στο αρχείο την υπόθεση ή αν θα την παραπέμψει στην Ιταλική δικαιοσύνη. Τώρα, πήρκε μανία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφανίστηκε Μαργαρίτα μία ακόμα φορά. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο οποίος κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι μεταχειρίζονται τη χώρα του σαν αποικία, όπως είπε. Αυτό που είπε ο Βίκτορ Ορμπάν, ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, λίγο πολύ ήταν ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ζήσει υπό τις εντολές ξένων δυνάμεων. Αυτά δήλωσε ενώπιον δεκάδων χιλιάδων οπαδών του, μεταξύ αυτών και Πολωνοί εθνικιστές που είχαν συγκεντρωθεί. Ζητάμε ίση μεταχείριση, είπε ο Ορμπάν, ο οποίος προσέθεσε ότι οι Ούγγροι δεν θα γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το νέο αυτό ξέσπασμα του Ούγγρου Πρωθυπουργού κατά των Βρυξελών έρχεται λίγο μετά την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών των 27 του ΕΚΟΦΗΝ να παγώσει κονδύλια περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής που θα διατίθενται στην Ουγγαρία. Αιτία αυτής απόφασης είναι το πολύ ψηλό χρέος της χώρας. Να σημειώσουμε ότι η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ ήταν η πρώτη που ελήφθη με χρήση των κυρώσεων που προβλέπονται στο ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.